Αλλάζουμε θέμα. Κόφτη στη μουσική, στην εστίαση και την ψυχαγωγία μετά τις 11 το βράδυ, αποφάσισε ο Δήμος Αλίμου. Χθες ήταν το πρώτο βράδυ εφαρμογής του μέτρου και πάμε να δούμε τι κατέγραψε η κάμερα του Α. Είναι 11 το βράδυ. Η μουσική σε όλα τα καταστήματα ψυχαγωγίας στον Άλιμο ξαφνικά σταματά. Πολλοί θαμώνες αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Έχουμε πάει, έχω κάνει τα γενέθλιά μου εκεί πέρα να διασκεδάσουμε και ξαφνικά σταμάτησαν όλα. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Θα παρτάρουμε. Πού θα παρτάρετε? Σπίτι μας. Δεν μπορείς να διασκεδάσεις και να κάτσεις σε ένα μαγαζί χωρίς μουσική. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να σταματάει η μουσική σε όλα τα καταστήματα ψυχαγωγίας του Αλίμου τις νυχτερινές ώρες λόγω διαμαρτυριών των κατοίκων για ηχορύπανση δυσαρεστεί καταστηματάρχης και θαμώνες. Μετά από 2 χρόνια και πρώτη μέρα χωρίς μάσκες και για μας και για το προσωπικό που δουλεύει, το να μην μπορέσουμε να διασκεδάσουμε είναι δύσκολο. Τώρα αναγκαστικά θα πάμε για ύπνο. Θα πάμε για ύπνο, Δήμαρχε. Εμείς σαν κατάστημα θα μειώσουμε το προσωπικό. Θα έχουμε μειωμένες πωλήσεις. Μειωμένες πωλήσεις σημαίνει και εμείς θα μειώσουμε, πάρουμε τα μέτρα μας για να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους, όχι τους 50, τους 25. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11 και αυτή τη στιγμή κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποιεί έλεγχο προκειμένου να δει αν οι επιχειρηματίες συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Δημοτικής Αρχής σχετικά με το ωράριο της μουσικής. Μέχρι στιγμής διαπιστώνουμε ότι η απόφαση γίνεται σεβαστή από τους επιχειρηματίες και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Φέτος έχουμε έναν άτυπο συναγωνισμό των καταστημάτων. Ποιο θα παίξει πιο δυνατά μουσική, ποιο θα ηχορυπάνει περισσότερο και θα σκεπάσει με τη μουσική του το διπλανό κατάστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει προκαλέσει μια εφιαλτική κατάσταση για όλους τους κατοίκους. Τα καταστήματα διασκέδασης χθες δεν άνοιξαν στον Άλιμο, ενώ καφετέρειες και μπαράκια λειτουργήσαν χωρίς μουσική. Το μέτρο θα ισχύσει για μια εβδομάδα, μέχρι δηλαδή και τις 7 Ιουνίου, οπότε και θα επανεξεταστεί.